Δείτε, γιορτάζουν την εορτή του Πάσχα. Καμία εορτή δεν καθιερώνεται χωρίς να υπάρχει ιστορικό και να γεγονός μένει, και να παραμένει από γενιά σε γενιά. Από γενιά σε γενιά. Έτσι, ναι. Και να παραμένει εντελώς αλόβητη. Έτσι, σαν να παραδίδεται από γενιά σε γενιά σαν μια εορτή. Η εορτή άρα έχει κάπου ιστορικό γεγονός. Ακριβώς. Κάπου, κάπου ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό λοιπόν, ένα επιχείρημα. Ο χρόνος πέρασε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ που ήσουν. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και θα την κλείσω ξαναδιαβάζοντας αυτό για να το σκεφτεί λιγάκι ο κόσμος, γιατί είναι σημαντικό. Κριτή σοφός, παιδεύσει τον λαόν αυτού. Ο σοφός κριτής λοιπόν, και όταν λέει κριτής δεν εννοεί μόνο δικαστή, εννοεί τον ηγεμόνα, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη, τον βουλευτή, τον υπουργό. Για να μην λέμε πως φτάσαμε εδώ πέρα, έτσι, να δούμε ποιους έχουμε κριτές, κατά πόσον είναι σοφοί και κατά πόσον φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, που είναι σύμπτωμα. Η νόσος και η αιτία είναι ότι πέσαμε από τα ιδανικά και τις αρχές. Και πέσαμε γιατί, διότι το παράδειγμα των ηγετών δεν είναι το σωστό. Και γιατί, διότι οι ηγέτες δεν εξελέγησαν οι καλύτεροι. Στα 10 εκατομμύρια Έλληνες, το έχω πει και άλλη φορά, και 1.000 και 2.000 υπάρχουν ικανοί, είναι δίπλα. Ο λαός δεν θέλει αυτούς. Έχει ελαφρυντικά, διότι τον παρασύρουν το λαό. Αλλά τα ελαφρυντικά δεν έρουν την ενοχή, δεν την εξαλείφουν. Κλείνω λοιπόν συνεχίζοντας ότι κριτή σοφός παιδεύσει το λαό αυτού και η ηγεμονία συνετού άρχοντος τεταγμένη έστε. Όταν ο άρχον είναι συνετός έχουμε συντεταγμένη πολιτεία. Αν είναι ασύνετος έχουμε άτακτη πολιτεία, ασύντακτη. Κατά τον κριτήν του λαού αυτού ούτως και η λειτουργία αυτού. Και κατά τον ηγούμενο της πόλεως πάντες οι κατοικούντες αυτοί. Όπως είναι ο ηγούμενος της πόλεως, δήμαρχος, νομάρχης, περιφερειάρχης, βουλευτής, υπουργός, έτσι είναι και οι κάτοικοι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε και με ποια κριτήρια. Βασιλεύς απέδευτος απολύει των λαών αυτού. Βασιλεύς απέδευτος απολύει των λαών αυτού. Ο απέδευτος ηγέτης οδηγεί στη χρεοκοπία. Από εκεί που λέει ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, μην μπαίνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνει και μας οδηγεί αντί σε ένωση ισοτήμων κρατών, υποκατοχή Γερμανών και Γάλλων. Και βασιλεύς απέδευτος, επαναλαμβάνω, απολύει των λαών αυτού και πόλης οικισθήσεται συνέση δυναστών. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο 10, όποιος θέλει μπορεί να δει, και κεφάλαιο 18 στην βίβλο, το υπέροχο, το υπέρτατο αυτό βιβλίο, για το οποίο μας μίλησε και ο κύριος Δημήτριος Τσινικόπουλος, και θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή σας. Δημήτρη, χαίρετε, να είστε χαίρετε. Καλά. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Η εκπομπή αναμεταδίδεται κάθε Τρίτη μεσημέρι, 12.30 με 9.30. Να είστε καλά, χαίρετε.